Το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει την ενεργειακή του συνεργασία με τη Ρωσία με βάση το σεβασμό και το αμοιβαίο όφελο, ύστερα από τη Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβληθεί πλαφόν τιμή στι ρωσικέ εξαγωγέ πετρελαίου, όπω μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Ηδησιορία. Επί τη ουσία, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι παρακάμπτει το πλαφόν που επέβαλαν στο ρωσικό πετρέλαιο η G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει πω θα αναλάβει η ίδια και τη μεταφορά του αλλά και την ασφάλισή του. Επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα του Pro GR για το πώ θα παρακάμψει η Ρωσία το πλαφόν και αντίθετα το μόνο που θα καταφέρει η Δύση με αυτό θα είναι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η περαιτέρω εξαθλίωση των δυτικών κοινωνιών. Το 97% των σημερινών μεταφορών ρωσικού πετρελαίου ασφαλίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, την Ορβηγία και τη Σουηδία. Με την επιβολή του εμπάργκο στις 5 Δεκεμβρίου εκλείπει αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο προβλέπεται μεταβατική περίοδος 6 μηνών, ενώ η Ρωσία έχει την εναλλακτική λύση να αναζητήσει ασφαλιστική κάλυψη από ασιατικές εταιρείε. Ήδη από το Μάρτιο η Ρωσία εξάγει όλο και περισσότερο πετρέλαιο στην Ινδία, με τα ελληνικά τάνκερ να έχουν αναλάβει το 75% των μεταφορών, όπως επισημαίνει η Handelsblatt, επικαλούμενη στοιχεία του Center for Research on Energy and Cleaners στο Ελσίνκι.